Ευχαριστώ θερμά τον κύριο Κυριόπουλο και την Οργανωτική Επιτροπή του Συνεδρίου για την τιμητική πρόσκληση. Στα επόμενα λίγα λεπτά, όπως ακούσατε, θα αναφερθούμε στα σύγχρονα δεδομένα αποτελεσματικότητας και ασφάλειας του νέου εμβολίου για το μηνιγκητιδόκο COVID. Θα μου επιτρέψετε μια σύντομη αναδρομή στο τι γνωρίζουμε για το βακτήριο και τι γνωρίζουμε για την νόσο. Ξέρουμε ότι ο μηνιγκητιδόκοκος μεταδίδεται με τις εκρήσεις και την επαφή. Ο μοναδικός ξενιστής είναι ο άνθρωπος. Πρόκειται για ένα γενετικά σταθές βακτήριο. Ανταλλάσσει γενετικό υλικό, όχι μόνο μεταξύ στελεχών μηνιγκητιδοκόκου, αλλά και μεταξύ στελεχών άλλων μικροβίων, όπως είναι ο πνευμονιόκοκος. Έτσι παρουσιάζονται απρόβλεπτες μεταβολές στην επιδημιολογία και ο στόχος του μικροβίου, βέβαια, είναι η επιβίωση. Η ασυμπτωματική φορεία κυμαίνεται από μισό έως 35%, ενώ το αν θα εξελιχθεί η φορεία σε νόσο εξαρτάται από παράγοντες που αφορούν το ίδιο το μικρόβιο, αλλά και τον ξενιστή. Η νόσος είναι συχνότερη σε βρέφη, όπως ακούσατε, και σε εφήβους. Οι παράγοντες κινδύνου αφορούν στο περιβάλλον και υπάρχουν και γενετικοί παράγοντες. Υπάρχουν πληθυσμοί και άτομα με γενετική προδιάθεση για να αναπτύξουν νόσο. Ενώ γενικά το νόσημα είναι σπάνιο, δυνητικά όμως θανατηφόρο και έχει μακροπρόθεσμες επιπλοκές. Εδώ, όπως βλέπουμε, η φορεία είναι μεγαλύτερη στις μεγαλύτερες ηλικίες, κυρίως στους εφήβους και στους νεαρούς ενήλικες. Ασφαλώς είναι μεγαλύτερη σε συνθήκες συνωστισμού, όπως είναι το στράτευμα, και πολύ μικρή στις μικρές ηλικίες, όπως στο νηπιαγωγείο, και ακόμα μικρότερη στα μικρά βρέφη. Φαίνεται ότι στα μικρά βρέφη η δεξαμενή μετάδοση του μικροβίου είναι το άμεσο οικογενειακό περιβάλλον. Εικόνες σαν και αυτές, όσοι ασχολούμαστε με παιδιά, τις έχουμε δει. Ο μηνιγκητιδόκοκος προκαλεί τρόμο, αγωνία και δικαιολογημένα, όχι μόνο μεταξύ του ιατρονοσηλευτικού προσωπικού, αλλά και της κοινότητας και των γονέων. Συνεπώς, η πρόληψη με εμβολιασμό ήταν ένα ζήτημα υψηλής προτεραιότητας. Θα πρέπει όμως να τονίσω ότι πρωτεύοντα ρόλο στην πρόληψη διαδραματίζει ο προστατευτικός τίτλος των ειδικών αντισωμάτων. Και αυτό γιατί? Διότι το νόσημα έχει βραχύχρονο επόασης. Συνεπώς, η επαγωγή ανοσολογικής μνήμης μετά την έκθεση δεν είναι αρκετά ταχεία για να εξασφαλίσει την εξάλληψη του βακτηρίου. Τι σας λέω λοιπόν με αυτή τη διαφάνεια? Ότι θα πρέπει τη στιγμή που ερχόμαστε σε επαφή με το μικρόβιο να έχουμε ψηλό τίτλο προστατευτικών αντισωμάτων. Ας θυμηθούμε πώς είναι ο μηνιγκητιδόκοκος, προκειμένου να δούμε τα διάφορα αντιγόνα τα οποία διαδραμάτισαν ρόλο στην παρασκευή των εμβολίων. Βλέπουμε λοιπόν εδώ πέρα ότι υπάρχει ένας φωτεινός δείκτης. Εδώ. Ότι εδώ βρίσκεται το έλυτρο, η κάψα, η εξωτερική μεμβράνη δηλαδή, η οποία αποτελείται από πολυζαχαρίτη. Ο πολυζαχαρίτης είναι αυτός ο οποίος θα καθορίσει την οροομάδα. Με βάση λοιπόν τον πολυζαχαρίτη χωρίζονται οι μηνιγκητιδόκοκοι σε οροομάδες. Υπάρχουν όμως, και αυτός αποτέλεσε το βασικό αντιγόνο, ο πολυζαχαρίτης, για την παρασκευή των πρώτων εμβολίων, που βέβαια δεν ήταν αποτελεσματικά στις ηλικίες στόχου, στις ηλικίες που μας ενδιέφεραν, που ήταν τα μικρά βρέφη. Γι' αυτό και τα εμβόλια, τα νεότερα εμβόλια στη συνέχεια, συζεύθηκαν με πρωτεΐνη, προκειμένου να είναι αποτελεσματικά στις ηλικίες και στις ηλικίες κάτω των 2 ετών. Βλέπουμε όμως ότι και πιο κάτω, κάτω από το έλυτρο, υπάρχουν πρωτεΐνες, συγκεκριμένα αυτές οι τέσσερις, τις έχω τονίσει και θα τις συζητήσουμε στη συνέχεια, οι οποίες αποτελούν επίσης δυνητικά αντιγόνα για την παρασκευή του εμβολίου. Έτσι, καταρχήν, παρασκευάστηκαν, όπως είπαμε, τα νεότερα συζευμένα με πρωτεΐνη πολυζαχαριδικά εμβόλια μηνιγκητιδοκόκου. Στη χώρα μας κυκλοφόρησαν όλα αυτά που βλέπετε και χρησιμοποιήθηκαν. Αρχικά το μονοδύναμο για να μηνιγκητιδόκοκο σε και στη συνέχεια τα τετραδύναμα εμβόλια, το Μενβαίο που βρίσκεται σε κυκλοφορία και τον Ιμενρίξ ως εμβόλια της εφηβείας. Ακούσατε πάρα πολύ καλά ότι ο έλεγχος της μηνιγκητιδοκοκκής νόσου από οροομάδα σε ήταν πάρα πολύ καλός. Πρακτικά έχουμε εξαφάνιση της νόσου από ομάδα σε
Και αυτό πώς το επιτύχαμε? Το επιτύχαμε με προστασία της κοινότητας. Και πώς επιτύχαμε την προστασία της κοινότητας? Εξασφαλίζοντας ψηλό ποσοστό εμβολιαστικής κάλυψης στα βρέφη, κάνοντας εμβολιασμό αναπλήρωσης, εμβολιάζοντας δηλαδή και τις μεγαλύτερες ηλικίες μέχρι 18 ετών και με την ικανότητα του εμβολίου, του συζευγμένου εμβολίου, να μειώνει τη διασπορά του μικροβίου στην κοινότητα, δηλαδή να μειώνει τη ρινοφαρυγική φορεία. Είδαμε ότι η διάρκεια του προστατευτικού τίτλου αντισωμάτων μετά τον εμβολιασμό για ΣΕ ήταν βραχύβια. Κρατούσε το πολύ, διαρκούσε το πολύ 6 έτη. Γι' αυτό και βάλαμε στο εθνικό χρονοδιάγραμμα μία αναμνηστική δόση εμβολίου στην εφηβεία. Ας έρθουμε τώρα στο κυρίως θέμα μας, που είναι ο μενιγκητιδόκοκκος Β. Ακούσατε ότι αποτελεί το κύριο φορτίο στην μενιγκητιδόκοκκη νόσο, είναι πλέον σε όλες τις χώρες της Ευρώπης, αλλά και σε αρκετές άλλες χώρες εκτός Ευρώπης, τον κυρίως μενιγκητιδόκοκκο που μας απασχολεί. Υπήρχε αδυναμία, ενώ υπήρχε προσπάθεια για παρασκευή εμβολίου, υπήρχε αδυναμία παρασκευής πολυζαχαριδικού εμβολίου. Και αυτό γιατί? Γιατί ο πολυζαχαρίτης της κάψας που δείξαμε στην αρχή, της οροομάδας Β, έμοιαζε, είχε ομοιότητα με συστατικά κυτάρων του ανθρωπίνου νευρικού ιστού. Και τι σήμαινε αυτό? Σήμαινε ότι ένα πολυζαχαριδικό εμβόλιο για την οροομάδα Β θα παρουσίαζε φτωχία, ανοσογονικότητα και θα είχε την πιθανότητα πρόκλησης αυτοανοσίας. Γι' αυτό και για την παρασκευή των εμβολίων έναντι της οροομάδας Β χρησιμοποιήθηκαν υποκαψιδικά αντιγόνα, αυτά που σας έδειξα. Τα αντιγόνα όμως αυτά έπρεπε να εξασφαλίσουμε ότι εκφράζονται, ότι εκτίθενται στην επιφάνεια του μικροβίου, ότι παρουσιάζουν σταθερότητα και ότι έχουν τη δυνατότητα να παράξουν αντισώματα υψηλής βακτηριοκτόνου δράσης. Προσπάθεια για παρασκευή εμβολίων έγινε εδώ και πάρα πολλά χρόνια. Βλέπετε, ήδη από το 1974 είχαν παρασκευαστεί μονοδύναμα εμβόλια από τα κυστίδια της εξωτερικής μεμβράνης, τα λεγόμενα OMV, τα οποία χρησιμοποιήθηκαν στις χώρες που βλέπετε στην αριστερή στήλη για τον έλεγχο επιδημιών από τα συγκεκριμένα επιδημικά στελέχη που έπληταν τις χώρες στην περίοδο αυτή, με επιτυχία. Για να έρθουμε σήμερα, μετά την προσπάθεια πολλών ετών, να έχουμε στη διάθεσή μας δύο νέα πρωτεϊνικά εμβόλια, των οποίων η αδειοδότηση έγινε με βάση δεδομένων ανοσογονικότητας, αν προκαλούσαν δηλαδή αντισωματική απάντηση. Και αυτό γιατί δεν μπορούσαμε να έχουμε δεδομένα κλινικής αποτελεσματικότητας, γιατί όπως ακούσατε, η μενιγκητιδοκοκκή νόσος είναι σπάνια. Το πρώτο εμβόλιο, λοιπόν, το οποίο αδειοδοτήθηκε, είναι το εμβόλιο Μπεξέρο, με 4 πρωτεΐνες, με 4 συστατικά. Παράχθηκε με μία επαναστατική μέθοδο, με την αντίστροφη μηχανική. Θα πρέπει να πω ότι δεν είναι ειδικό για το μενιγκητιδόκοκκο Β. Τι σημαίνει αυτό? Αυτό είναι καλό, διότι έχει την δυνατότητα να προστατέψει και έναντι άλλων οροομάδων. Πήρε άδεια κυκλοφορία στην Ευρώπη, στον Καναδά και στην Αυστραλία από την ηλικία των 2 μηνών. Και πήρε πρόσφατα άδεια και στις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής για μεγαλύτερες όμως ηλικίες, άνω των 10 ετών, με προτίμηση εμβολιασμού στις ηλικίες των 16 έως 18 ετών σε 2 δόσεις ως κατηγορία Β, δηλαδή μετά από ιατρική σύσταση. Επίσης, όπως θα συζητήσουμε και στη συνέχεια, μπήκε στο Εθνικό Χρονοδιάγραμμα Εμβολιασμών της Μεγάλης Βρετανίας από το Σεπτέμβριο του προηγούμενου έτους για καθολικό εμβολιασμό των βρεφών μέχρι την ηλικία των 12 μηνών, σε μειωμένο όμως δοσολογικό σχήμα. Αυτή τη στιγμή υπάρχει κι άλλο ένα εμβόλιο για την αντιμετώπιση της οροομάδας Β, το οποίο όμως έχει κυκλοφορεί μόνο στις Ηνωμένες Πολιτείες. Το εμβόλιο Trumenba, το οποίο αποτελείται από μία πρωτεΐνη και αυτό έχει τις ίδιες ενδείξεις όπως και τον Μπεξέρο, δηλαδή από την ηλικία των 10 ως 23 ετών και σαν κατηγορία Β. Εδώ είναι η επαναστατική μέθοδος της αντίστροφης μηχανικής, ουσιαστικά δηλαδή από το πλήρες γονιδίωμα του μενιγκητιδοκόκκου απομονώθηκαν οι πρωτεΐνες εκείνες, οι οποίες εκφραζόντουσαν στην επιφάνεια και με αυτό ακριβώς τον τρόπο έγινε η επιλογή τους και η ένταξη στο εμβόλιο. Αυτά τα 4 αντιγόνα, οι 3 πρωτεΐνες που είπαμε και το ένα πρόσθετο αντιγόνο που είχε χρησιμοποιηθεί για την καταπολέμηση των επιδημιών στις χώρες που είπαμε, το OMV,
επελέγησαν με βάση του ότι το κάθε ένα από αυτά ή κάθε μία από αυτές τις πρωτεΐνες, τα αντιγόνα, συμμετέχουν σε διάφορα στάδια της παθογένειας της νόσου. Είτε στην προσκόλληση, είτε στην επιβίωση, είτε σε διάφορα άλλα στάδια της παθογένειας, όπως βλέπουμε. Και το προτινόμενο σχήμα εμβολιασμού είναι στις ηλικίες των κάτω των 24 μηνών, ουσιαστικά 4 δόσεις, 3 βασικές και 1 αναμνηστική, ενώ σε μεγαλύτερες ηλικίες 2 δόσεις με μεσοδιάστημα 2 μηνών. Θα πρέπει να πούμε ότι το εμβόλιο αυτό μπορεί να συγχορηγηθεί με όλα τα εμβόλια ρουτίνας που χρησιμοποιούμε στα παιδιά. Χρησιμοποιώντας τώρα αυτό το εμβόλιο, μάλλον βάζοντάς το στην κυκλοφορία, αδειοδοτώντας το, θα έπρεπε να ξέρουμε ότι είναι αποτελεσματικό. Και πώς θα ξέραμε ότι είναι αποτελεσματικό? Δεν ήταν τόσο απλό όσο είναι με τα πολυζαχαριδικά εμβόλια, όπου μετράς τον βακτηριοκτόνο τίτλο και υποθέτεις ότι εφόσον είναι πάνω από το cut-off, το εμβόλιο αυτό είναι αποτελεσματικό, σκοτώνει δηλαδή το μικρόβιο. Εδώ τα πράγματα είναι λίγο πιο περίπλοκα, γιατί θα έπρεπε να ξέρουμε αν τα αντιγόνα αυτά που περιλαμβάνονται στο εμβόλιο εκφράζονται σε ικανοποιητικό βαθμό στο διεισδυτικό στέλεχος που κυκλοφορεί στην κοινότητα και μοιάζουν με τα αντιγόνα του εμβολίου, τα αντιγόνα του στελέχους που κυκλοφορεί στην κοινότητα, ούτως ώστε να είναι βακτηριοκτόνα. Αυτό είναι μία μέθοδος τυποποίησης αντιγόνου, MATS λέγεται αυτή η μέθοδος, η οποία πρακτικά είναι μία ELISA, η οποία προσδιορίζει την ελάχιστη απαραίτητη ποσότητα αντιγόνου για την εξουδετέρωση κάθε ενός από τα 4 αντιγόνα που περιλαμβάνονται στο εμβόλιο. Και εδώ βλέπουμε μία εικόνα πώς ακριβώς γίνεται αυτή η μέθοδος που προβλέπει την πιθανή κάλυψη των στελεχών που κυκλοφορούν σε μια συγκεκριμένη κοινότητα από το εμβόλιο Μπεξέρο. Τι προσδοκούμε από τον εμβολιασμό με αυτό το εμβόλιο? Προσδοκούμε να είναι νοσογόνο. Προσδοκούμε όμως να καλύπτει αντιγονικά τα δικά μας στελέχη, τα στελέχη του μενιγκιδοκόκου που κυκλοφορούν στη δικιά μας κοινότητα. Ασφαλώς θα πρέπει να είναι ασφαλές το εμβόλιο και ανεκτό, καλά ανεκτό, να παρέχει προστασία η οποία διαρκεί ή δυνατόν να επιδρά στη φορεία. Είπαμε με τα υπόλοιπα εμβόλια πόσο σημαντικό ρόλο διαδραμάτισε η επίδραση στη φορεία, η μείωση δηλαδή της ρινοφαρυγικής φορείας, και βεβαίως να είναι αποτελεσματικό σε πραγματικές συνθήκες, όταν πάει κανείς και το εφαρμόσει στην κοινότητα και όχι μόνο σε κλινικές μελέτες. Έγιναν λοιπόν 14 ολοκληρωμένες κλινικές μελέτες. Βλέπουμε ότι ήταν σχετικά περιορισμένος ο αριθμός των ατόμων σε βρέφη και νήπια, αλλά και σε παιδιά 2-10 ετών και σε εφήβους και ενήλικες. Και βλέπουμε ότι το εμβόλιο είχε ψηλή ανοσογονικότητα σε όλες τις ηλικιακές ομάδες και για τα 4 αντιγόνα τα οποία περιελάμβανε. Αυτό τώρα που είπαμε ότι μας ενδιαφέρει είναι τι πιθανολογούμενη κάλυψη θα είχε αυτό το εμβόλιο για τον δικό μας πληθυσμό. Και βλέπουμε εδώ την πιθανολογούμενη κάλυψη με βάση την μέθοδο MATS στις διάφορες χώρες. Βλέπουμε ότι σε εμάς υπολογίστηκε με βάση 148 στελέχη, τα οποία συλλέχθηκαν από το 1999 έως το 2009. Η πιθανολογούμενη λοιπόν κάλυψη ήταν γύρω στο 89%. Είπαμε ότι το εμβόλιο αυτό δεν είναι ειδικό για το μενιγκητιδόκο COVID. Τι θα πει αυτό? Ότι μπορεί να προστατεύσει και έναντι άλλων μενιγκητιδοκόκων. Αυτό φάνηκε από την μελέτη αυτή που σας δείχνω, στην οποία περιελήφθησαν 227 στελέχη από το Ηνωμένο Βασίλειο, τη Γαλλία και τη Γερμανία. Και φάνηκε λοιπόν ότι υπήρχε κάλυψη και για άλλες οροομάδες σε διαφορετικά ποσοστά. Μία συνολική κάλυψη, συνολικά και για τις άλλες οροομάδες, γύρω στο 60%. Τι δεδομένα έχουμε σε πραγματικές συνθήκες ζωής από την εφαρμογή αυτού του εμβολίου? Το 2013-2014 κατεγράφησαν δύο επιδημίες στις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής σε κολέγια, η πρώτη στο Πρίνστον και η δεύτερη στο Σάντα Μπάρμπαρα της Καλιφόρνια, όπου εμβολιάστηκαν συνολικά για την καταστολή αυτών των επιδημιών περίπου 15.000 φοιτητές. Στο πρώτο κολέγιο η εμβολιαστική κάλυψη με δύο δόσεις ήταν γύρω στο 89%, ενώ στο δεύτερο κολέγιο ήταν χαμηλότερη, γύρω στο 40%. Κατά την εφαρμογή του εμβολιασμού παρατηρήθηκε, καταγράφηκε μία σοβαρή ανεπιθύμητη ενέργεια, ραβδομιόλυση συγκεκριμένα, ενώ μία ενδιαφέρουσα παρατήρηση ήταν ότι
καταγράφηκε και ένα κρούσμα με το ίδιο στέλεχος μηνιγκητιδοκόκου Β σε άτομο το οποίο είχε έρθει σε επαφή με, έναν φοιτητή ο οποίος ήταν πλήρως εμβολιασμένος. Αυτό είναι μία ένδειξη το ότι ο εμβολιασμός δεν προστατεύει από τη φορεία. Μεταφέρθηκε λοιπόν το στέλεχος του μηνιγκητιδοκόκου από έναν εμβολιασμένο φοιτητή σε έναν ανεμβολιαστό, ο οποίος και νόσησε. Και σε άλλη μία περιοχή, στο Saguenay-Lac-Saint-Jean, στο Κεμπέκ του Καναδά, εφαρμόστηκε ο εμβολιασμός αυτός από τον 5ο έως το 12ο του 2014, προκειμένου να κατασταλεί μία επιδημία. Εμβολιάστηκαν 57.000 άτομα ηλικίας 2 μηνών έως 20 ετών, με μία εμβολιαστική κάλυψη γύρω στο 82%, και πράγματι το εμβόλιο ήταν αποτελεσματικό, κατέστειλε την επιδημία, ούτως ώστε βλέπουμε ότι μετά την εφαρμογή του δεν παρατηρήθηκε κανένα κρούσμα ούτε στις ομάδες που εμβολιάστηκαν, αλλά ούτε και στις ηλικίες οι οποίες δεν είχαν εμβολιαστεί. Ένα πάρα πολύ σημαντικό θέμα είναι το θέμα της ασφάλειας και της ανεκτικότητας. Από κλινικές μελέτες, τις κλινικές μελέτες που έγιναν για την αδειοδότηση του εμβολίου, δεν υπήρξαν ζητήματα κόκκινης σημαίας, δηλαδή ανησυχίας για τον εμβολιασμό, αλλά και από τα στοιχεία εφαρμογής του σε πραγματικό πληθυσμό, τα οποία υπερβαίνουν τα 2 εκατομμύρια δόσεις, δεν φάνηκε ότι υπάρχει κάποιο ζήτημα σχετικό με την ασφάλεια. Πιο συγκεκριμένα, στα βρέφη, φάνηκε ότι το εμβόλιο προκαλούσε μεγαλύτερη ευαισθησία στο άκρο στο οποίο γινόταν, μεγαλύτερη ερυθρότητα και μεγαλύτερη διήθηση, καθώς και είδημα. Είχε δηλαδή πιθανότητα να παρουσιάσει το παιδί που εμβολιαζόταν μεγαλύτερη πιθανότητα να κάνει τοπικές αντιδράσεις όταν γινόταν μόνο του τον μπεξέρο, συγκρινόμενο με τα άλλα εμβόλια τα οποία γίνονται στην βρεφική ηλικία. Αυτό παρατηρείται κυρίως μετά την πρώτη δόση, ενώ ήταν λιγότερο συχνό μετά τις επόμενες δόσεις. Και οι συστηματικές αντιδράσεις, θα έλεγε κανείς ότι ήταν λίγο συχνότερες, ιδίως όταν γινόταν συγχορήγηση του εμβολίου αυτού με τα υπόλοιπα εμβόλια της βρεφικής ηλικίας. Βλέπουμε λοιπόν μεταβολή διατροφικών συνηθιών, υπνηλία, έμετη, ευερεθιστότητα, ασυνήθιστο κλάμα. Εκείνο όμως το οποίο παρατηρήθηκε σε μεγαλύτερο βαθμό ήταν ο πυρετός πάνω από 38-38,5. Πραγματικά, σύμφωνα με τις κλινικές μελέτες, ο εμβολιασμός με Μπεξέρο είχε αυξημένη πιθανότητα για εμφάνιση πυρετού. Βλέπουμε συγκριτικά 77% τον Μπεξέρο έναντι των άλλων εμβολίων, που ήταν 45%, ιδιαίτερα, όπως είπαμε, σε συγχορήγηση με τα υπόλοιπα εμβόλια της βρεφικής ηλικίας. Ο ψηλός όμως πυρετός πάνω από 39 ήταν σπανιότερος, 6-12%, ενώ η ανάγκη νοσηλείας λόγω του ψηλού πυρετού ήταν χαμηλή, μόλις 6 περιπτώσεις ανά 1.800 εμβολιαστέντα βρέφη. Όμως και στην εμπειρία μας μετά την κυκλοφορία του εμβολίου φάνηκε ότι πράγματι υπάρχει το πρόβλημα του πυρετού πάνω από 38,5, ιδιαίτερα κάτω των 7 ημερών, 11%, ιδιαίτερα στις μικρότερες ηλικίες. Γι' αυτό και οι χώρες οι οποίες το έχουν εφαρμόσει, όπως το Ηνωμένο Βασίλειο, συστήνουν τη χορήγηση παρακεταμόλης μαζί με τον εμβολιασμό και 2 επιπλέον δόσεις μετά τον εμβολιασμό. Αυτή η πρακτική δεν έχει καμία επίδραση στην αντισωματική απάντηση ούτε του εμβολίου Μπεξέρο, ούτε των υπολείπων εμβολίων της βρεφικής ηλικίας. Θα πρέπει να πω ότι το εμβόλιο βρίσκεται, παρότι κυκλοφορεί πάνω από 2 χρόνια, βρίσκεται ακόμα σε κατηγορία αυξημένης φαρμακοεπαγρύπνησης. Εάν δείτε δηλαδή το προϊόν, το SPC του εμβολίου, θα δείτε αυτό το μαύρο τρίγωνο, το οποίο σημαίνει ότι ακόμα πράγματι υπάρχει ανάγκη για αυξημένη φαρμακοεπαγρύπνηση, για να δει κανείς δηλαδή αν μπορεί να καταγραφούν ανεπιθύμητες ενέργειες σπανιότερες, οι οποίες δεν φάνηκαν με τις κλινικές μελέτες. Και επιπλέον θα βρείτε στο νέο SPC κατηγοριοποιημένες και τις ανεπιθύμητες ενέργειες που καταγράφηκαν μετά τη διάθεση του εμβολίου στην κοινότητα. Δεν θέλω να σας τρομάξω αυτό, το αντίθετο. Αυτό σημαίνει, επιβεβαιώνει μάλλον αυτό που λέμε κάθε φορά που μιλάμε για τα εμβόλια, ότι είναι τα καλύτερα επιτηρούμενα φάρμακα. Υπάρχει μεγάλη επαγρύπνηση και μετά την κυκλοφορία τους. Σημαίνει βέβαια ότι οποιαδήποτε ανεπιθύμητη ενέργεια που σας φανεί περίεργη ή σας ανησυχήσει, θα πρέπει να την δηλώνετε στον ΕΟΦ.
Πόσο διαρκούν τα αντισώματα? Από τις κλινικές μελέτες φάνηκε ότι δεν υπερβαίνει η διάρκεια των αντισωμάτων τους 28 μήνες. Μία πάρα πολύ ενδιαφέρουσα μελέτη, η οποία δημοσιεύθηκε στο New England Journal of Medicine τώρα το 2006, τον Οκτώβριο, και η οποία έγινε από ανεξάρτητους ερευνητές στα άτομα αυτά του κολεγίου Princeton, τα οποία εμβολιάστηκαν λόγω της επιδημίας. Πήραν λοιπόν οι ερευνητές 499 φοιτητές εμβολιασμένους με δύο δόσεις και τι βρήκαν? Ότι δύο μήνες μετά τη δεύτερη δόση του εμβολίου, μόνο 66% είχε προστατευτικούς τίτλους για το επιδημικό στέλεχος. Ενδιαφέρον ήταν ότι και οι ανεμβολίαστοι φοιτητές είχαν 25% αντισώματα έναντι του επιδημικού στελέχους. Ενώ 87% των εμβολιασμένων φοιτητών είχε προστατευτικούς τίτλους για τα άλλα δύο αντιγόνα του εμβολίου, τα οποία δεν εκφράζονταν στο επιδημικό στέλεχος. Είναι πολύ ενδιαφέροντα αυτά τα ευρήματα, διότι μπορεί να σημαίνουν είτε ότι ο εμβολιασμός δεν είχε καμία επίδραση στον περιορισμό της επιδημίας, ή ότι ο προστατευτικός τίτλος των αντισωμάτων για τα άλλα δύο αντιγόνα που περιλαμβάνονταν στο εμβόλιο έπαιξε ρόλο και απλώς εμείς δεν το ξέραμε. Τι σημαίνει λοιπόν αυτό? Ότι υπάρχει ανάγκη για περισσότερες μελέτες ανοσογονικότητας έναντι κυκλοφορούντων στελεχών μηνυγκητιδοκόκκου β μετά την αδειοδότηση και χρήση του Μπεξέρου, προκειμένου να διευκρινιστεί το εύρος της παρεχόμενης προστασίας του. Επίδραση στη φορεία από τα δεδομένα που έχουμε μέχρι τώρα φαίνεται ότι δεν υπάρχει, δεν μειώνει τη φορεία για 12, δεν μειώνει τη φορεία το εμβόλιο, κυρίως μειώνει το νέο απικισμό παρά εξαλείφει την ήδη υπάρχουσα φορεία. Ενώ όπως ακούσατε, το Ηνωμένο Βασίλειο από το Σεπτέμβριο εφάρμοσε τον εμβολιασμό σε βρέφη κάτω των 12 μηνών σε μειωμένο σχήμα 2-1. Βλέπετε εδώ πώς είναι το εθνικό χρονοδιάγραμμα εμβολιασμών του Ηνωμένου Βασιλείου. Τα πρώτα στοιχεία αποτελεσματικότητας στο δεκάμηνο που εφαρμόστηκε το εμβόλιο. 700.000 βρέφη πήραν το εμβόλιο αυτό. Τα κρούσματα μειώθηκαν κατά 50% σε σχέση με το προηγούμενο έτος και συγκριτικά κατά 42% συγκριτικά με τα προηγούμενα 4 έτη. Η αποτελεσματικότητα του εμβολίου υπολογίστηκε γύρω στο 82%. Καταγράφηκε πράγματι ότι υπάρχει μεγαλύτερη πιθανότητα πυρετού, πάνω από 38,5, ιδιαίτερα στα βρέφη και ιδιαίτερα μετά τη συγχορήγηση. Και η οδηγία είναι, όπως είπαμε, η ταυτόχρονη χορήγηση παρακεταμόλης και δύο επιπλέον δόσεις. Συμπερασματικά, λοιπόν, το εμβόλιο μηνυγκητιδοκόκκου β' Μπεξέρο φαίνεται ότι είναι ασφαλές και παρέχει τη δυνατότητα αποτελεσματικού ελέγχου της νόσου. Στο Ηνωμένο Βασίλειο και σε πραγματικές συνθήκες μαζικής εφαρμογής φάνηκε ότι ο εμβολιασμός ήταν αποτελεσματικός στην ηλικία στόχο. Υπάρχει ανάγκη συνεχιζόμενης επιτήρησης, η οποία και γίνεται πάρα πολύ καλά στο Ηνωμένο Βασίλειο, προκειμένου να δούμε αν υπάρχουν σπάνια ανεπιθύμητα συμβάματα, τι επίδραση υπάρχει στη φορεία, πόσο διαρκεί η προστασία, σε πραγματικές συνθήκες μιλάμε πάντα. Υπάρχει γενική αποδοχή, είναι πάρα πολύ σημαντικό αυτό όταν έχει κανείς ένα φορτωμένο εθνικό χρονοδιάγραμμα και να γίνει μια αξιόπιστη φαρμακοοικονομική ανάλυση με βάση πλέον τα πραγματικά στοιχεία στον πληθυσμό. Η εφαρμογή μιας κατάλληλης πολιτικής δημόσιας υγείας θα πρέπει να εκτιμήσει το φορτίο της νόσου, τη διαθεσιμότητα των εμβολίων, την αποδοχή από το κοινό και τους λειτουργούς υγείας, τη συμμόρφωση, την ομαλή ενσωμάτωσή του στα ισχύοντα προγράμματα εμβολιασμών. Να υπάρχουν τεκμηριωμένες συστάσεις από επιστημονικούς φορείς, να αξιολογηθεί το κόστος και βεβαίως ο στόχος μας είναι το εμβόλιο να μπορεί να χορηγηθεί σε όλα τα παιδιά χωρίς διάκριση. Σας ευχαριστώ.